Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα, όσο καλή μπορεί να είναι. Είπαμε τις Δευτέρες έχουμε ένα θέμα στον Ηρακλή. Δύσκολα να είναι πολλές και καλές. Είχαμε κανά δυο, παρασυρθήκαμε, μας άρεσε, γλυκαθήκαμε λίγο, λέμε δύο συνεχόμενες Δευτέρες με νίκες, για το ποδόσφαιρο μιλάω τώρα. Πάρ' το να κάτω χθες, πάνε και οι Δευτέρες μας, πάνε και όλα. Εδώ είμαστε όμως, είτε με χιόνια, είτε με βροχές, είτε με λιακάδας, είτε με ήτες, είτε με ισοπαλίες, είτε με ήτες, είτε με ισοπαλίες. Καμιά νίκη, μία στο τόσο. Η ώρα για μπλε δεν σταματά, είναι εδώ για τη δική σας ενημέρωση για όλα τα θέματα του Ηρακλή, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ. Έχουμε αρκετά να πούμε, όπως και κάθε Δευτέρα, όχι ότι τις υπόλοιπες μέρες δεν έχουμε, αλλά τη Δευτέρα είναι μαζεμένα και όλα όσα έγιναν μέσα στο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Τρόποι επικοινωνίας, FM και το μήνυμά σας, αποστολή στο 545-26 και το mail της εκπομπής blueliberopapakiyahoo.gr. Το ξαναλέω, μία λέξη είναι blueliberopapakiyahoo.gr. Είμαι σίγουρος ότι σήμερα και σήμερα τα μηνύματα θα είναι αρκετά, όπως και κάθε φορά που η ομάδα χάνει, και δεν το λέω για κακό, είναι λογικό να συμβαίνει αυτό, να εκφράζεται ο κόσμος. Στις νίκες δεν πολύ συμβαίνει, υπάρχει μια σιωπή γενικότερα. Στις ήττες πολλά γίνονται, πολλά ακούγονται, πολλά κυκλοφορούν, και σίγουρα έχουν να είδατε, ζορίζομαι κι εγώ. Ζορίζομαι και εγώ, γιατί είναι πάρα πολλές οι Δευτέρες που έχω έρθει σε αυτή τη θέση να κάνω πρόλογο στην ώρα για μπλε και να πω τι. Να πω τα ίδια. Και τα ίδια και τα ίδια. Δεν θα πω το υπόλοιπο που λέει στιχάκι, γιατί θα έρθει το εσουρού. Αλλά πιστέψτε μου, είναι ακόμα μία δύσκολη Δευτέρα. Και ίσως είναι η πιο δύσκολη Δευτέρα από τη στιγμή που, βλέποντας κάποιος το βαθμολογικό πίνακα, θα διαπιστώσει ότι από εδώ και πέρα έτσι θα είναι οι Δευτέρες. Δευτέρες χωρίς στόχο, χωρίς όραμα, χωρίς μέλλον, χωρίς προοπτική για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Χωρίς στόχο ανόδου. Εκτός κι αν έρθει κάποιος και πει σήμερα ότι πιστεύει πως μπορεί ο Ηρακλής, αυτός ο Ηρακλής που είδαμε χθες, ο Ηρακλής κόντρα στη Σπάρτη και κόντρα στο Ναΐδη το Σπάτων με το 3-0 και το 0-3, μπορεί. Μπορεί και να μπορούσε. Ποδόσφαιρο είναι. Αλλά ο χθεσινός δεν μπορεί με τίποτα. Αν πιστεύει, και πόσοι πιστεύουν, φαντάζομαι κανείς, ότι ο χθεσινός Ηρακλής μπορεί να καλύψει μια διαφορά 10 βαθμών που έχει με τον Απόλλωνα Λάρισας που είναι στους 20, ή με διαφορά 19 βαθμών που έχει από το δεύτερο Βόλο. Ο Ηρακλής είναι στη 10η θέση με 10 βαθμούς. Και φυσικά, ξανά μανά, να αναρωτιόμαστε τι έγινε και η ομάδα παρουσιάστηκε έτσι, τι έχει γίνει πάλι το καλοκαίρι, τι έγινε με τις επιλογές, με το Μυροφορίδη, με τους προπονητές, με τη διοίκηση, με το ένα, με το άλλο, όλα αυτά πάλι να μας τρώνε τα σωθικά, όλα αυτά πάλι να στριφογυρίζουν μέσα μας, και όλα αυτά πάλι κάποια να έχουν απαντήματα, κάποια να μην έχουν, και να διαιωνίζεται αυτό το πράγμα. Γιατί η ομάδα είναι άρρωστη. Είναι άρρωστη. Αγωνιστικά, ψυχολογικά, σε όλα τα επίπεδα, οργανωτικά, και εκεί άρρωστη είναι. Και όσοι θα προσπαθήσουν από χθες το βράδυ και σήμερα από το πρωί να σκεφτούν ποια είναι η λύση, η λύση προς το τι. Γιατί η λύση για την επίτευξη του αγωνιστικού στόχου δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Α, διώξε 15 το Γενάρη, φέρε 15. Διώξε και προπονητή, φέρε άλλον. Έδωσες λύση. Αυτό που πρέπει να γίνει πλέον είναι... Αυτά που πρέπει, συγγνώμη, πληθυντικώς να γίνουν πλέον
Ίσως έπρεπε να γίνουν εδώ και καιρό. Αλλά τώρα επειδή δεν πάει άλλο, πήγα να πω δεν πάει πιο κάτω, μπορεί και να πάει πιο κάτω. Δεν ξέρω. Μπορεί να πάει και πιο κάτω. Έτσι πως είναι η ομάδα που το ζήσα και αυτό, το ζήσαμε και αυτό, το ζήσατε και αυτό, αυτή την ντροπή να λέω Ηρακλής Καραϊσκάκης 0-1, τελικό. Δηλαδή τι άλλο θα ζήσουμε, τι άλλο θα ζήσουμε. Πως λέει ο φίλος μου ο Βαγγέλης, Δευτέρα σαν Μεγάλη Παρασκευή. Τη Μεγάλη Παρασκευή υπάρχει η θλίψη, υπάρχει στεναχώρια. Αλλά ξέρουμε μέσα μας ότι θα έρθει, Βαγγέλη μου, η Ανάσταση. Εδώ δεν ξέρουμε. Τουλάχιστον στη Μεγάλη Παρασκευή που ζούμε κάθε χρόνο στη Μεγάλη Εβδομάδα, ξέρουμε ότι με το που θα ξημερώσει Σάββατο θα ξαναπάμε στην Εκκλησία γιατί θα έρθει η Ανάσταση. Εδώ ξέρουμε τι θα έρθει. Ή θα ζούμε μόνιμα μία Μεγάλη Παρασκευή. Και πλέον εδώ που έφτασε το πράγμα, ή μάλλον πριν πάω σε αυτό που έχω στο μυαλό μου, όποιος και αν προσπάθησε και αν προσπαθεί ακόμα, και εγώ και εσείς και όλοι μας, να σκεφτούμε το πώς είναι δυνατόν η χθεσινή ομάδα, η χθεσινή εντεκάδα που έβαλε 3 στη Σπάρτη και έβαλε 3 στον ΑΕΚ των Σπάτων. Ναι, δεν τα έβαλε στη Μπαρτσελόνα και τη Λίβερπουλ, τα έβαλε στη Σπάρτη και τον ΑΕΚ των Σπάτων. Πώς είναι δυνατόν χθες η ίδια περίπου εντεκάδα, έλειπε ο Κλέιτον, σοβαρή απουσία, οκ. Okay. Να μην μπορεί να αλλάξει πάσα, να μην έχει πλάνο, να μην έχει σχέδιο, να μην έχει τίποτα. Απέναντι στον Καραϊσκάκη που έφαγε 7 στο Βόλο, που έχασε 0-1 από τον Απόλλωνα Λάρισας, που ήρθε με 7 βαθμούς στον Ηρακλής και 10, που λες ότι δεν γίνεται, κουτσά στραβά θα κερδίσει. Ούτε κουτσά, ούτε στραβά, ούτε τίποτα. Άμα κάνουμε τώρα προπονητές, δεν είμαστε, το έχουμε πει 100 φορές, αλλά άμα αρχίσουμε και κάνουμε αγωνιστική ανάλυση, θα λέμε τα ίδια που λέγαμε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, στην ήττα από την Κέρκυρα, στο μάτς με τον Ιγνιακό, στην ήττα από την Παναχαϊκή, στη Σφαλιάρα το 3-1 που έγινε 3-4 με τον Απόλλωνα Λάρισας. Δεν θα πούμε πολλά διαφορετικά. Πολλά διαφορετικά δεν θα πούμε. Φίλε Σταμάτη, τι είναι αυτό που μου λες? Αυτό που μου λες τι είναι? Βοήθησέ με σε παρακαλώ για τις αγωγές που μου λες. Και δεν αποπροσανατολίζω κανέναν. Όλα θα τα πούμε. Όλα θα τα πούμε. Για το αγωνιστικό επαναλαμβάνω, μπορούμε να πούμε όλα αυτά που λέγαμε και στις προηγούμενες κακές ημέρες και στις προηγούμενες κακές εμφανίσεις και στα προηγούμενα αρνητικά αποτελέσματα. Και για τον προπονητή και για τους παίκτες και για όλα. Αλλά όπως είπα νωρίτερα, και μάλλον με πρόλαβε ο φίλος ο Σταμάτης, αν και μου αναφέρει κάτι που θέλω να μου πει κάτι παραπάνω γιατί δεν τον πιάνω. Για όλα τα υπόλοιπα, αυτό που πρέπει να γίνει, έπρεπε να γίνει εδώ και καιρό, αλλά πρέπει να γίνει τώρα, οπωσδήποτε. Γιατί πολλά κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά, πολλά έχουν μπει σε διαδικασία Ράδιο Αρβίλα, πολλά σενάρια, πολλές φήμες, πολύ παρασκήνιο και ο καθένας δεν ξέρει τι να πρωτοακούσει, τι να πρωτοπιστέψει και τι να πρωτοσκεφτεί. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι έγιναν κάποια πράγματα και από αυτά που αφουγκράζομαι εγώ καθημερινά στην εκπομπή, γιατί θα παρεξηγηθώ πάλι αν πω το 99%, να φάω κανένα πέσιμο πάλι. Από αυτά που αφουγκράζομαι λοιπόν καθημερινά στην εκπομπή, αυτό που έγινε το καλοκαίρι, ο περισσότερος κόσμος το ήθελε. Κόσμος που έκανε και ενέργειες για να έρθει ο Μυροφορίδης. Κόσμος που αγκάλιασε και τον ερχομό του Τόμ Παπαδόπουλου που ουσιαστικά ήταν με τις κινήσεις και τις ευλογίες, αν θέλετε, του ίδιου του Παύλου Μυροφορίδη που είχε πολύ μεγάλη στήριξη όταν ξεκινούσε. Και τα άκουγε τότε η Επιτροπή του Ποδοσφαιρικού Ηρακλή
που δεν έφερνε για κανένα μήνα, αν θυμάστε, εωρούταν αυτό του Μυροφορίδη. Γιατί δεν τον φέρνετε? Ξεφωνητό καθημερινό. Φέρτε το να μας ανεβάσει τρένο. Τέλος πάντων, το έχουμε πει πολλές φορές. Αυτό που μας καίει τώρα, πέρα από το αγωνιστικό, είναι το διοικητικό παύλα οικονομικό. Γιατί και εκεί υπάρχουν πολλά. Θα μου πεις τώρα, το θυμήθηκες? Όχι βέβαια. Αλλά καλό θα είναι κάποια στιγμή να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Ο κόσμος θα περιμένει όλα από εμάς, που κάθε μέρα εκτιθόμεθα, λέμε το ονοματεπώνυμό μας, κάνουμε εκπομπή, ο άλλος διαβάζει, ο άλλος γράφει, οτιδήποτε. Πρέπει κάποια στιγμή οι ίδιοι πρωταγωνιστές να μιλήσουν. Δεν μπορούμε συνέχεια εμείς να είμαστε μπροστά και να λέμε αυτά που δεν τα γνωρίζουμε όλα. Πώς να τα γνωρίζουμε? Detective θα γίνουμε? Θα μπαίνουμε σε τραπεζικούς λογαριασμούς? Πρέπει λοιπόν άμεσα, όσο πιο γρήγορα γίνεται, να πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου. Αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, δεν ξέρω. Σήμερα είχα μία επικοινωνία, αναγκάστηκα να επικοινωνήσω με τον κύριο Καραντώνη στην Αμερική, τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ, ο οποίος μετέφερε ότι Πέμπτη το αργότερο Παρασκευή θα είναι εδώ μαζί με τον κύριο Τόμ Παπαδόπουλο και ετοιμάζονται την επόμενη εβδομάδα να προχωρήσουν σε αυτή την αναμενόμενη εδώ και εβδομάδες, αλλά δεν είχε γίνει, προγραμματισμένη αν θέλετε, συνέντευξη τύπου. Εκεί όμως, από τη στιγμή που θα κάνουν συνέντευξη τύπου, θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να απαντήσουν σε όλα και θα είναι διατεθειμένοι να λύσουν όλες τις απορίες και θα είναι διατεθειμένοι να πούν τα πάντα. Από τότε που ανέλαβαν την ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ, δεν έχει γίνει συνέντευξη τύπου. Κι ας είναι και ο κύριος Θεοδωρίδης, ας είναι όποιος θέλει από τη διοίκηση. Και προσέξτε, δεν μιλάω για συνέντευξη στο ραδιόφωνο. Καλές είναι και οι συνέντευξεις στα ραδιόφωνα, αλλά οι συνέντευξεις τύπου είναι διαφορετικές. Βλέπει ο κόσμος και τα πρόσωπα, βλέπει και τις κινήσεις. Βλέπει πολλά και καταλαβαίνει. Και έχεις και πολύ περισσότερο χρόνο σε μια συνέντευξη τύπου από το να βγεις σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Ίσως θα χρειαστεί ξανά να ξανασυστηθούμε. Ίσως θα χρειαστεί να γίνει μια ακόμα καλύτερη γνωριμία, όχι των δημοσιογράφων με τους διοικούντες, των διοικούντων με τον κόσμο. Γιατί δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε αυτά που ζούσαμε με τις προηγούμενες διοικήσεις. Είναι πάρα πολλά που ιωρούνται, είναι πάρα πολλά που υπάρχουν, έχουν γίνει πράγματα και καλό είναι σε όλα αυτά να δοθούν απαντήσεις. Ο κύριος Καραντώνης, για παράδειγμα, στο θέμα είναι απλήρωτοι ποδοσφαιριστές. Και μην μου πείτε ότι αυτή τη σκέψη δεν την ακούσατε χθες. Είπε κατηγορηματικά ότι δεν είναι και ότι είναι πληρωμένοι και με το παραπάνω. Όμως, παραδέχτηκε ότι υπάρχει θέμα με τα συμβόλαια. Και εδώ χρειάζονται διευκρινήσεις. Γιατί θυμάστε που φωνάζαμε, ουρλιάζαμε, τσιρίζαμε και τότε όλος ο κόσμος είχε μια γενική κατακραυγή τότε με τον μπλοκάρισμα του λογαριασμού. Που το μπλοκάρισμα του λογαριασμού δεν ήταν ότι δημιούργησε ένα θέμα ότι μπλοκάρονται τα 300 χιλιάρικα του μετοχικού κεφαλαίου. Δημιούργησε θέματα και είχε και παράπλευρες απώλειες. Με τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών, με πολλά και διάφορα. Δεν ξέρω αν τα οικονομικά παύλα διοικητικά επηρεάζουν την αγωνιστική εικόνα της ομάδος. Μπορεί να είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν το ξέρω. Κανείς δεν το ξέρει. Αλλά υπάρχουν θέματα σημαντικά που προκύπτουν, που παρουσιάζονται και πέρα το ότι πρέπει να λυθούν, πρέπει να δοθούν και εξηγήσεις στον κόσμο, όχι σε εμάς, στον κόσμο. Προφανώς και αυτό που μου γράφει στα μάτια είναι ένα από αυτά. Δεύτερη ομάδα έχει πάντως. Η ΚΑΠΑ 19 παίζει κανονικά.
Πού μου λες. Το αφημί, ναι, είναι μπλοκαρισμένο. Αυτό είναι γνωστό. Τα γραφεία υπάρχουν και η δεύτερη ομάδα υπάρχει. Έχει κάνει και δύο νίκες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μου το γράφεις αυτό. Το άλλο για τις αγωγές που μου λες. Αν θες να το διευκρινίσεις. Και το ζήτημα πλέον δεν είναι να κάνουμε μόνο παρελθοντολογία. Σίγουρα και αυτή μπορεί να χρειάζεται για να βγουν κάποια συμπεράσματα. Για τα λάθη που έγιναν, για τις ευθύνες που υπάρχουν. Γιατί δεν έγιναν όλα με αυτόματο πιλότο. Κάποιοι κάναν κάτι. Αλλά από εκεί και πέρα ή δεν κάναν κάτι. Κάποιοι κάναν σωστά τη δουλειά τους ή δεν κάναν σωστά τη δουλειά τους. Κάποιοι κάναν σωστό σχεδιασμό, κάποιοι δεν κάναν σωστό σχεδιασμό. Κάποιοι κάναν εγκλήματα, κάποιοι δεν κάναν εγκλήματα, κάναν σοβαρά λάθη όμως. Είναι απαραίτητη ανάγκη για συνέντευξη τύπου. Τον Παπαδόπουλος, Καραντώνης, Θεοδωρίδης, όποιος άλλος. Απαραίτητη. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και από την άλλη να πούμε κάτι ακόμα. Επειδή το ξαναλέω, πολλά ακούγονται, πολλά κυκλοφορούν, πολύ παρασκήνιο υπάρχει. Αν οποιοδήποτε θέλει να παραπονηθεί, και μιλάω για τους παίχτες, για το οτιδήποτε, μπορεί να το κάνει δημόσια, κανένα πρόβλημα. Μπορούν να βγάλουν μια ανακοίνωση οι ποδοσφαιριστές και να πούνε έχουμε αυτό το πρόβλημα. Όταν όμως δεν το κάνουν, είτε δεν υπάρχει πρόβλημα, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο συμβαίνει. Επίσης είναι πάρα πολύ σοβαρό και εδώ χρειάζεται λύση άμεση το θέμα της διοίκησης. Αυτή τη στιγμή στον Ηρακλή ποιος ασκεί διοίκηση. Και αν αυτός που την ασκεί είναι εδώ ή είναι περισσότερες μέρες στην Αμερική. Είναι πρόβλημα ή δεν είναι πρόβλημα. Γι' αυτό λέω μήπως πρέπει μιας και η χρονιά αγωνιστικά άντε να βάλω και το μάλλον, έχει χαθεί. Μήπως πρέπει να ξανασυστηθούμε. Δεν θα ήταν καλό να τους ακούσουμε τι έχουν να μας πούν. Υπήρξε μπλοκάρισμα λογαριασμού. Τι συμβαίνει, τι έγινε, πού πάμε, πού βαδίζουμε. Υπάρχουμε, δεν υπάρχουμε. Κινδυνεύουμε με κάτι ακόμα πιο σοβαρό. Δεν κινδυνεύουμε. Υπάρχει αυτό το θέμα με τα συμβόλαια. Τι γίνεται. Ίσως αυτά είναι πιο σοβαρά πλέον από το αγωνιστικό. Γιατί η χρονιά μπορεί να έχει χαθεί με το μείον 10, αλλά μην χάσουμε και όλη την μπάλα, ας χάσουμε τη μισή. Γιατί αν χάσουμε όλη την μπάλα, πάλι το καλοκαίρι θα τρέχουμε. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε. Εδώ στην ώρα για βλέπεις στο Λίμπερο 107,4 να δω κάποια mail. Ο φίλος ο Παναγιώτης, γεια σου Γιώργο, το καλοκαίρι όσοι λέγανε φέρτε το Μυροφορίδη να στήσει την ομάδα δεν φανταζόταν ότι θα φέρει όλους τους τελειωμένους, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, μην μπερδεύεσαι. Τελειωμένοι σε εισαγωγικά το βάζω εγώ, αποδεικνύεται. Γιατί όταν τους έφερνε και ξεσηκωμός υπήρχε και έπαρση υπήρχε και ανεβήκαμε τρένο υπήρχε. Από όλους μας, δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Από όλους μας. Και απόλυτη στήριξη στις επιλογές του Μυροφορίδη υπήρχε. Όποιος πήγαινε να πει το αντίθετο, τον έτρωγε η μαρμάγκα. Το καλοκαίρι. Φίλε, στα μάτια αυτό που λες, επειδή είναι πάρα πολύ χοντρό και σοβαρό, χρειάζονται και αποδείξεις. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι έτσι αυτό που μου γράφεις, αλλά στον αέρα μιλάω εγώ. Και εγώ θα κληθώ να αποδείξω αυτό που λέω. Και εγώ θα κληθώ να δώσω εξηγήσεις για αυτό που λέω που μου γράφεις εσύ. Πρέπει να το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Γιατί πολλές φορές μπαίνουμε δυστυχώς αρκετή στη διαδικασία να παίρνουμε τηλέφωνο τον χι ρεπόρτερ, άντε μένα με βγάζω απ' έξω, και να του λέμε αύριο πες αυτό, γράψε εκείνο, πες ότι τα πήρανε, τα κάνανε, τα ράνανε.
Δεν το κάνουμε εμείς, βάζουμε άλλο να το κάνει. Και αυτός ο άλλος φυσικά θα υποστεί τις συνέπειες όσων λέει και γράφει από τη στιγμή που δεν μπορεί να αποδείξει κάτι. Για όλα αυτά, φίλε μου, στα μάτι πάντως, συμφωνούμε, φαντάζομαι, οι δυο μας, ότι είναι απαραίτητο να γίνει συνέντευξη τύπου και να ρωτηθούν και αυτά που μου λες. Να ρωτηθούν και αυτά που μου λες. Γιατί αυτά που μου λες είναι πάρα πάρα πολύ χοντρά. Και χρειάζονται αποδείξεις. Σε ευχαριστώ και ελπίζω να με κατανοείς. Παραγιώτη, δεν λέω για σένα. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν... δεν λέω για σένα, μην με παρεξηγήσεις. Έχουν βρεθεί πάρα πολλοί που με βρίσκουν στο γήπεδο. Άλλοι με καλό ύφος, άλλοι με επιθετικό τρόπο κτλ. Εγώ δεν τον ήθελα τον Μυροφορίδη. Όλοι τώρα εμφανίστηκαν οι μεταχριστών προφήτες. Εμένα δεν μου άρεσαν οι επιλογές τους. Τότε όμως δεν υπήρχαν αυτές οι φωνές. Και αν υπήρχαν, επαναλαμβάνω, τους έτρωγε η μαρμάγκα. Αυτό φταίει και μόνον. Δεν περίμενα να φέρει αυτούς τους παίκτες. Περίμενα να στήσει αλλιώς την ομάδα, κρατώντας τους καλύτερους περσινούς και φέρνοντας λίγους και καλούς. Συμφωνώ. Και οι τραυματισμοί είναι γιατί. Να, πάλι ο Μεδρινός τώρα έπαθε θλάση. Ο Κλέιτον τραυματίας, ο ένας τραυματίας, ο άλλος τραυματίας. Λόγω κακής προετοιμασίας, λόγω ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές ήρθαν ανέτοιμοι. Αλλά μην ξεχάσουμε ότι είχε τη στήριξη ο Μυροφορίδης, φυσικά και την είχε. Όχι από όλους, αλλά από το μεγάλο μερίδιο που αφογκράζομουν εγώ καθημερινά εδώ. Και εσείς, φαντάζομαι, μια ματιά να ρίχνετε στα social media. Βλέπετε τι γινόταν. Που όλοι τον πιστέψαμε, έτσι, γιατί σε 5 χρόνια είχε 4 ανόδους. Από την πρώτη στιγμή όμως, η ώρα για μπλε κατέγραψε 2 πράγματα. Πρώτον, ότι αυτό που γίνεται είναι λάθος, γιατί είναι απέναντι στη φιλοσοφία του ίδιου του Μυροφορίδη. Θυμάστε που είχαμε πει 2 φορές την ατάκα που είπε πέρυσι στον Άρη. Τι είπε πέρυσι στον Άρη? Ότι για να ανέβεις από τη Β' στην Α, δεν πρέπει να φέρεις Super League τους. Πρέπει να φέρεις παίκτες Β' Εθνικής που έχουν κίνητρο να γίνουν παίκτες Super League. Και ο ίδιος έπραξε αντίθετα με τη δική του φιλοσοφία. Το γιατί ο ίδιος το ξέρει. Και το δεύτερο, η υπεροψία που υπήρχε γενικότερα μας έκανε πολύ κακό. Ο Θανάσης γράφει: ο μοναδικός λόγος για να πηγαίνουμε στο γήπεδο είναι το καταπληκτικό σαλέπι, το καλύτερο μαλακτικό μετά τα τρομπόνια που κάνουμε, λέει. Χωρίς χιούμορ, Θανάση μου, χρειάζεται και αυτό. Τι να κάνουμε. Ο Νέστορας γράφει: απλά το λάθος έγινε το καλοκαίρι στη συνέλευση στο Κατσάνο. Δεν υπήρχε καμία προστασία στο θέμα πιστωτών παρά μόνο κούφιες υποσχέσεις. Τα αρπακτικά έβαλαν όταν βρέθηκε χρηματοδότης χωρίς σαφή εικόνα χρεών. Ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει με μπλοκαρισμένο αφημί, δεν πας πουθενά. Μαζί έσυρο ατρόμητος και άνοιξαν οι ασκοί του αιώλου. Γι' αυτό επιμένω για συνέντευξη τύπου. Γιατί εδώ και 2-3 μήνες πόσο έχει που παραπάνω που ανέλαβε αυτή η διοίκηση, δεν την έχουμε ακούσει δημοσία σε συνέντευξη τύπου να παρουσιαστεί, να συστηθεί στον κόσμο. Ειδικά μετά το πολύ σοβαρό θέμα του αφημί. Ναι, έγιναν τοποθετήσεις από τον υπεύθυνο επικοινωνίας, από κάποια μέλη της διοίκησης. Okay. Από τον ίδιο τον Παπαδόπουλο, από τον ίδιο τον κύριο Καραντώνη, από τον κύριο Θεοδωρίδη, αν θέλετε, που πλέον τρέχει αρκετά ζητήματα. Τι γίνεται? Κεφάλαιο, μπλοκαρισμένο αφημί, αυτό, αυτό και αυτό. Κεφάλαιο, ποδοσφαιριστές, συμβόλαια, αυτό, αυτό και αυτό. Κεφάλαιο, χρέη, αυτό, αυτό και αυτό. Κεφάλαιο, μετοχές, αυτό, αυτό και αυτό. Κεφάλαιο, ΠΑΕ, οργάνωση, διοίκηση, στελέχωση, αυτό, αυτό και αυτό. Όλα, συνέντευξη τύπου, όλα. Αν μην κάνουμε πάλι τους detective, να έρθουν να μας τα πούνε. Και να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις. Ο Αντώνης γράφει, ρώτασε παρακαλώ, υπάρχει άλλη περίπτωση ομάδας που έχει φθηνότερο εισιτήριο προπόλησης? Δρακόπουλε, συναυλία το έκανε, άντε μακάρι να κερδίσουμε. Να τη διαβάσω πριν πάμε στη συνέντευξη, στη συζήτηση που έχουμε προετοιμάσει σε λίγο, Χρήστο μου. Να διαβάσω, πού είναι, την σημερινή ανακοίνωση από την ΚΑΕ Ηρακλής για το μεγάλο παιχνίδι που έρχεται την Τετάρτη στις 6 στο Ιβανόφι απέναντι στον Ιωνικό. Η ΚΑΕ Ηρακλής ενημερώνει τους φιλάθλους της για την έναρξη προπόλησης εισιτηρίων για τον αγώνα με τον Ιωνικό Νικαιάς 6 Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου. Καλούμε τους φιλάθλους μας να προμηθευτούν εγκαίρως τα εισιτήριά τους για να αποφευθεί ταλαιπωρία την ημέρα του αγώνα.
καθώς επίσης και να φροντίσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους στο γήπεδο. Τα εισιτήρια θα διατίθενται όπως κάτωθη από το Ιβανόφιο, Δευτέρα 6,5 με 9,5 7 ευρώ, Τρίτη 3 με 9 7 ευρώ, Τετάρτη 10 με 1 7 ευρώ, Τέσσερις ως την έναρξη του αγώνα 10 ευρώ. Άρα από σήμερα μέχρι και τη Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι τα εισιτήρια κοστίζουν 7 ευρώ και από τις 4 το μεσημέρι την Τετάρτη μέχρι την έναρξη του αγώνα κοστίζουν 10 ευρώ. Όσοι θέλουν να γλιτώσουν το 3 ευρώ μπορούν να πάνε. Είναι και ένα κίνητρο αυτό. Επαναλαμβάνουμε την έκκληση για έγκαιρη προμήθεια εισιτηρίων, καθώς το ενδιαφέρον είναι ήδη μεγάλο και για φίλαθλη συμπεριφορά καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, καθώς το πρωτάθλημα είναι ακόμα στο ξεκίνημα και σας χρειαζόμαστε σε όλους τους αγώνες. Επισημαίνουμε επίσης ότι το καύνισμα απαγορεύεται αυστηρά. Τα εισιτήρια διαρκείας ισχύουν κανονικά και θα υπάρχει προπόληση. Και για τα εναπομείναντα της τρέχουσας περίοδους από 50 και 70 ευρώ, για όλα τα υπόλοιπα μάτς της σεζόν, τις παραπάνω ώρες και ημέρες. Οι δημοσιογραφικές και λοιπές διαπιστεύσεις πέραν αυτών των ΕΣΥΑ, ΕΣΥΕΜ, ΨΑΤ, ΓΟΥΓΟΥΑ κτλ. Δεν θα ισχύσουν. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν αρμοδίως για τη διαπίστευσή τους για το συγκεκριμένο αγώνα, όπως και η τεχνική και τηλεοπτικό σταθμών. Για τους δημοσιογράφους κάθε φορά αυτό οκ. Okay. Τα μέλη της Ακαδημίας Μπάσκετης έρχονται δωρεάν. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά σε ζωντανή μετάδοση από το iraklis.bc.gr και το κανάλι μας στο YouTube, iraklis.bc official. Ραντεβού την Τετάρτη, στηρίζουμε τον Ηρακλή, στηρίζουμε την ομάδα. Επίσης, στη συνέντευξη τύπου, να ακούσουμε τι γίνεται και με αυτά που ως διοίκηση η ΠΑΕ του τον Παπαδόπουλου εισέπραξε ως υποσχέσεις από τον Βασιλιάδη. Κρατικές χορηγίες 3 στον αριθμό, πούντες, πουθενά. Βοήθεια σε εισαγωγικά η λέξη για το ξεμπλοκάρισμα του λογαριασμού ή για να μην ξαναγίνει αυτό ή για να υπάρχει μια διευκόλυνση. Πού είναι και αυτό? Ενημέρωση για όλα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το βιολί έτσι. Υπάρχει διοίκηση. Υπάρχει. Υπάρχει οργάνωση. Κάποια στιγμή να γίνει η αρχή. Πάμε να μιλήσουμε και για το μπάσκετ και για το ποδόσφαιρο. Και ένας από τους λίγους σε αριθμό που το συνδυάζει, γιατί είναι και στα δύο τμήματα, είναι ο γιατρός του Ηρακλή, ο κύριος Μανόλογλου, που είναι στην γραμμή μας. Καλή εβδομάδα, γιατρέ. Γεια σου, Γιώργο. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με τα θετικά που είναι του μπάσκετ, για το αγωνιστικό. Όχι, και καλύτερα για... να αρχίσουμε με τα πιο δύσκολα. Με τα πιο δύσκολα. Με τα ευχάριστα, με πιο μετά. Εντάξει. Ερώτηση που την αφουγκράζουμε και από τα μηνύματα του κόσμου. Γιατί υπάρχουν συχνοί και σοβαροί τραυματισμοί στο ποδόσφαιρο? Στην ομάδα μας ή γενικά μιλάς? Στον Ηρακλή, για τους άλλους. Συχνοί τραυματισμοί δεν νομίζω ότι είναι σε μια φάση που έχουμε συχνούς τραυματισμούς. Το να έχεις ένα ρόστερ 32 ατόμων, ένα και δύο τραυματίες, δεν νομίζω ότι είναι συχνοί τραυματισμοί. Απλά έτυχε να έχουμε κάποιους τραυματισμούς... Σημαντικών ποδοσφαιριστών λέτε? Και σημαντικών, ναι. Αλλά και λίγο μακροχρόνιων έτσι. Δηλαδή και ο Πέτρος ο Καρακούτης ας πούμε δεν έχει παίξει ακόμα μπάλα γιατί έχει τραυματιστεί σοβαρά. Υπάρχουν κάποια άλλη... μάλλον όχι σοβαρά, έχει ένα πρόβλημα το οποίο τον ταλαιπωρεί χρόνια, καιρό. Όπως και ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος που τον Γιάννης, έχουμε ξεχάσει, έτσι, και δηλαδή. Αυτός είχε ένα έτσι λίγο σοβαρό τραυματισμό, όχι έναν αρκετά σοβαρό τραυματισμό, ο οποίος σιγά σιγά το παιδί τα ξεπερνάει. Μην ξεχνάτε ότι είναι και παίκτες οι οποίοι δεν είχαν πάντα πλήρη αγωνιστική χρονιά την προηγούμενη χρονιά, οπότε είναι δύσκολο να μπει σε μια διαδικασία πολύ συστηματικής προπόνησης και έντονης προετοιμασίας. Οπότε βγήκαν κάποια προβλήματα. Υπάρχουν κορμιά τα οποία είναι βαριά κορμιά. Δηλαδή ο Περόνε χρειάζεται την αποθεραπεία του. Χρειάζονται μια ειδική διαχείριση αυτά τα κορμιά. Ο Κλέιτον τώρα έχει έναν τραυματισμό. Ναι. Ο τραυματισμός αυτός είναι ύπουλος η ρήξη στον πλάγιο. Μια που έχει στον έσω πλάγιο σύνδεσμο. Μπήκαμε λίγο πιο επιθετικά να το πώς μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Μας υποτροπίασε. Μας πήγε λίγο πίσω. Οπότε θέλουν και μια ειδική διαχείριση. Αλλά δεν νομίζω ότι αριθμητικά. Ήρθε και του Μεδρινού χθες η θλάση. Εντάξει, αυτό είναι μια κλασική θλάση όπως ήταν και του Καζναφέρη, ξέρω εγώ, πριν από κανένα μήνα, 1,5 μέσα από το. Ήταν και του Τάι, 6-7 ποδοσφαιριστές είπαμε. Ο Τάι, ο Τάι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε και παλιότερα θέματα σε αυτά εδώ στα μυϊκά του στο ίδιο σημείο. Ναι, αν μετρήσουμε ας πούμε, ναι, έχουμε 5-6 τραυματισμούς από την αρχή της χρονιάς, θλάσεις και μη εκτός αν εξαιρέσουμε την κάκωση του γόνατος του
Μεντρινού, του, συγγνώμη, του Clayton. Όλα τα υπόλοιπα ναι, είναι κάποιοι μικροί τραυματισμοί, αλλά στο σύνολο τους δεν είναι πολλοί δηλαδή. Δεν νομίζω ότι είναι πολλοί οι τραυματισμοί. Έτσι, είπατε κάτι όμως που εγώ το κρατάω, φαντάζομαι και οι ακροατές μας, το βαριά κορμιά. Ναι, παιδιά, εντάξει, αν λέμε ότι είναι 20 χρονών παιδιά. Όχι. Αυτοί οι παίκτες έχουν μια ικανότητα, μια εμπειρία, την οποία την έχουν δείξει τόσα χρόνια μέσα στο γήπεδο. Η ηλικία δεν γίνεται να κρυφτεί, δυστυχώς. Όλοι θέλουν να είμαστε 25 χρονών. Αλλά δεν γίνεται, δεν μπορείς να πεις ότι ο Clayton είναι 25 ή ο Περόνι ότι είναι 20. Δεν γίνεται αυτό. Και πόσο δύσκολο είναι και για εσάς ως γιατρός μαζί με το υπόλοιπο team, παύλα προπονητικό, να το διαχειριστείτε όλο αυτό. Έτσι είναι, φυσικά. Πάρα τα κορμιά αυτά τα οποία θέλουν περισσότερη ξεκούραση, περισσότερη αποθεραπεία από κάποια άλλα, έτσι είναι ειδικού χειρισμού. Είναι παίκτες οι οποίοι έχουν μάθει τόσα χρόνια να δουλεύουν σε συγκεκριμένους ρυθμούς, ή μάλλον όχι σε συγκεκριμένους ρυθμούς, να μην δουλεύουν πάντα στους ίδιους ρυθμούς. Δηλαδή έχουν περάσει από τόσες ομάδες. Και ο κάθε προπονητής, ο κάθε γυμναστής, ο κάθε φυσικοθεραπευτής έχει και το δικό του τρόπο λειτουργίας. Άρα ο καθένας, δεν μπορούμε κι εμείς, ξέρεις, να θα πούμε και κάτι δικό μας, κάτι καινούριο. Οπότε σίγουρα θα προσθεθεί σε άλλος ένας χρόνος, άλλη μία πρόταση στις ήδη υπάρχουσες. Το μπερδεύεται λίγο η κατάσταση, καταλαβες. Πάνω από τα 31 τους χρόνια είναι 5 ή 6 στον αριθμό στο ρόστερ. Οι υπόλοιποι που είναι κάτω από 31... Και αυτή η βαριά κορμιά δείχνουν, δηλαδή δεν ξέρω. Το βαρύ δεν ξέρω. Ιατρικά μπορεί να... Ιατρικά δεν νομίζω ότι είναι βαριά τα κορμιά αυτά. Δεν έχουμε δηλαδή βαριά κορμιά ιατρικά. Σε απόδοση κυρίως, έτσι, σε απόδοση κυρίως. Την απόδοση δεν νομίζω ότι είναι η θέση μου να σχολιάσω. Σε φρεσκάδα, δεν ξέρω, σε τρεξίματα, σε φυσική κατάσταση, δεν ξέρω. Το είδαμε χθες ότι η ομάδα από ένα σημείο και μετά... Έχει, όχι φρένο, έχει χειρόφρενο. Κοίταξε, δεν ξέρω αν ήμασταν χειρότεροι στο πρώτο ημίχρονο ή καλύτεροι στο δεύτερο. Νομίζω ότι ήμασταν λίγο καλύτεροι στο δεύτερο, παρόλο που μπορεί να λέγανε ότι όλοι ήμασταν πιο βαριά τα κορμιά. Χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή, απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Καραϊσκάκης, όταν δεν κάνεις μία-δύο τελικές, τι να συζητάμε. Τι να συζητάμε. Σίγουρα, και εικόνα, σε αντίθεση με τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, κύριε Μανόγλου, που είδαμε κάποια πράγματα, έτσι. Είδαμε 6 γκολ, δεν δέχτηκε η ομάδα γκολ. Τώρα θα μου πει κάποιος με τον γιατρό της ομάδας, θα συζητάς αυτά. Εντάξει, είναι και ένας άνθρωπος που είναι και φίλαθλος του Ηρακλή. Αλλά και η ιατρική εκτίμηση σε αυτό σημαντικό είναι να υπάρχει. Όχι, αν υπάρχει. Από ιατρικής πλευράς και από θέμα κόπωσης δεν έχουμε κάποιο θέμα που μπορώ να το σχολιάσω ή μπορώ να το ερμηνεύσω. Καταλαβαίνεις. Γιατί τα βαριά κορμιά είναι 4-5, δεν είναι παραπάνω. Δεν είναι 18. Ναι. Εντάξει, βγάλετε τα συμπεράσματά σας μόνοι σας, δεν νομίζω ότι... Τα έχουμε βγάλει, Δηλαδή, δεν μπορεί να πει κανένας ότι αυτό φταίει ή το άλλο φταίει, να σου το πω λίγο έτσι. Τώρα, ότι μένουν κάποιοι παίκτες πίσω λόγω τραυματισμού και είναι δύσκολο να επανέλθουν, δεν μπορούν να είναι στο 100% της απόδοσής τους όλα αυτά, ναι, μπορεί να συμβαίνει. Αλλά από εκεί και πέρα, το ιατρικό το κομμάτι είναι συγκεκριμένο για συγκεκριμένους παίκτες, δηλαδή αυτούς που σου ανέφερα. Δεν είχαμε κάτι άλλο από την αρχή της προετοιμασίας. Δηλαδή βγάλαμε μια προετοιμασία χωρίς θλάσεις, πρόσεξε λίγο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Παρά το ότι δεν είχαν και σωστή προετοιμασία. Ναι, όλη η προετοιμασία βγήκε χωρίς ούτε μια θλάση. Ναι. Το πρώτο συμβάν ήταν στο Γιάννη τον Παπαδόπουλο. Με αφορμή το θέμα του Γιάννη του Παπαδόπουλου, επειδή δέχομαι καθημερινά μηνύματα γιατί δεν παίζει εκείνος, γιατί δεν παίζει ο άλλος, γιατί δεν παίζει ο παράλλος. Ξέρετε πως είναι αυτό. Στις ήττες θυμόμαστε κυρίως ποδοσφαιριστές που είναι εκτός αποστολής, που δεν τους χρησιμοποιεί πολύ ο προπονητής κτλ. Γιάννης Παπαδόπουλος, Κοστούλας, Πτηνόπουλος, Γιαννίτσης, Κασναφέρης είναι παιδιά που μόνιμα δεν παίζουν. Είναι θέμα τραυματισμού ή είναι θέμα επιλογή προπονητή? Όχι, ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, το είπαμε ότι είχε έναν τραυματισμό, ο οποίος τον κράτησε λίγο πίσω, θέλει να επανέλθει. Για τους υπόλοιπους που ανέφερα, αν θέλετε να μας πείτε, για να το ξεδιαλύνουμε και αυτό. Όχι, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα ιατρικό, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν ιατρικό πρόβλημα. Άρα είναι καθαρά επιλογές των προπονητών, είτε του προηγούμενου είτε του τωρίνου. Έτσι. Μάλιστα. Ναι. Γιατί είναι ποδοσφαιριστές που μόνιμα ήταν. Ο Πτηνόπουλος χθες έπαιξε πρώτη φορά για παράδειγμα, που μόνιμα ήταν εκτός αποστολής ή μόνιμα ήταν εκτός πλάνων. Για να το θέσω διαφορετικά. Σου είπα για το Γιάννη τον Παπαδόπουλο. Ναι, οκ, γι' αυτό ναι. Γι' αυτό ναι. Πάμε στο μπάσκετ. Πάμε στο μπάσκετ. Εκεί είναι όλοι γέστατοι, δεν έχουμε θέματα. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, εκεί είναι καλά. Εντάξει, οι τραυματισμοί στο μπάσκετ είναι πολύ λιγότεροι από ό,τι στο ποδόσφαιρο, έτσι το καταλαβαίνετε. Το ξέρετε αυτό. Όσοι βλέπετε, παρακολουθείτε τα αθλήματα, η αναλογία
είναι 1-3 οι τραυματισμοί. Είχατε σε ένα-δύο παιχνίδια πάντως 2 και 3 περιπτώσεις που σας απασχόλησαν και με Γιαννακίδη, με Αγγελακόπουλο. Είχαμε και εμείς, γιατί και οι αλλαγές προπονητών, ξέρεις, φέρνει λίγο μια διαφορετικού είδους προπόνηση. Οπότε υπάρχουν κάποιοι αθλητές οι οποίοι και αυτοί είναι επιβαρημένοι και στο μπάσκετ από τα χρόνια τους, και οπότε είναι λίγο, είχαμε κάποια θεματάκια τα οποία ευτυχώς έχουν ξεπεραστεί. Ευτυχώς έχουν ξεπεραστεί. Δεν έχουμε κάτι. Δηλαδή η ομάδα είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και τουλάχιστον ιατρικώς δεν υπάρχει κάτι που να χρήζει αναφοράς. Σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο που θα παίξει μέσω εβδομάδα. Γιατί αλλιώς να προετοιμάσαι μια ολόκληρη εβδομάδα για ένα τέτοιο παιχνίδι όπως είναι αυτό της Τετάρτης, και αλλιώς να παίζει Σάββατο, να επιστρέφεις και να ουσιαστικά πόσο, μία-μιάμιση προπόνηση θα κάνουν τώρα με ένα χαλάρωμα για να παίξουν την Τετάρτη. Δεν έχει μέρες, Γιώργο, για αυτά τα μάτς. Όποτε και να τα παίξεις, αυτά μπαίνεις τα μέσα να τα κερδίσεις. Συμφωνώ. Μπαίνεις μέσα για να τα κερδίσεις. Δεν έχει. Είναι ένα μάτς μεγάλης σημασίας, αλλά όχι ο τελικός. Όχι το μάτς χωρίς επιστροφή, ας πούμε. Έτσι, είναι πιο σημαντικό να κερδίσεις την Κυριακή, το Σάββατο, συγγνώμη, τον Κόρυβο, που παίζει εντός έδρας, ή την άλλη εβδομάδα, ξέρω εγώ, την Αγιά, και να μην χάσεις, ξέρω εγώ, να κερδίσεις το Διαγόρα Δυροπηδέων μέσα στην έδρα σου, παρά να πεις ότι εγώ αυτό το μάτς είναι το μάτς που άμα το χάσω δεν υπάρχει αύριο. Παρόλα αυτά, είναι ένα μάτς το οποίο έχει ένα τεράστιο κίνητρο, θα σου δώσει πολύ μεγάλη όθηση αν το κερδίσουμε. Οι δυνατότητες υπάρχουν και πολλαπλασιάζονται μέσα σε ένα Ιβανόφιο το οποίο ελπίζω να γέρνει. Θα γέρνει, θα γέρνει. Προς το μέρος μας. Θα γέρνει. Έτσι, θα γέρνει, είμαι σίγουρος, το έχουμε δει. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι έχω να πούμε κάτι διαφορετικό. Η ομάδα εκπέμπει υγεία, έτσι, και αυτό φαίνεται σε όλους τους τομείς. Από εκεί και πέρα μένει να επιτέλους ένα από τα δύο πολύπαθα τμήματα να επιστρέψει εκεί που ανήκει. Και να μην γίνει αυτό που έγινε πέρσι και πρόπερσι, ότι στα must win και μεγάλα παιχνίδια η ομάδα κάτι δεν είχε. Ναι. Και το πλήρωνε. Δηλαδή έχασε 2 μάτς με τον Απόλλωνα Πάτρας και το πλήρωσε. Υπάρχει τεράστιο κίνητρο και γιατί θα δώσεις πίεση στον Ιωνικό που θα είναι δεύτερος και θα βλέπει εσένα από πάνω πλέον, από εκεί που ήταν μόνος και θεωρούσαν πολύ ότι είναι τρένο κτλ. Και θα έχεις κερδίσει και αυτό το αβαντάζ για τα play-off, γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν θα χρειαστεί, έτσι, μακάρι να τερματίσει πρώτη, δεν το συζητάμε, ποτέ δεν ξέρεις ποιο θα βρει στο δρόμο. Φυσικά. Το ζητούμενο για μας είναι να μην χάσουμε τα μάτια στην έδρα μας και να τερματίσουμε πάνω από τους υπόλοιπους αντιπάλους με τους οποίους θα διασταυρωθούμε, αν διασταυρωθούμε στα play-off, έτσι. Σωστά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να μην έχουμε καμία ομάδα αυτό το πρόβλημα που είχαμε το 2-0 πέρσι με την Πάτρα, που ενώ είχαμε πλεονέκτημα έδρας, είχαμε 2-0 εις βάρος μας. Άρα αυτό θέλουμε να το εξαλείψουμε τουλάχιστον εξ αρχής. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Η ομάδα είναι πιο κοντά από κάθε άλλη φορά στο να πετύχει τους στόχους της. Αθλητισμός είναι και όλα μπορούν να συμβούν, αλλά τουλάχιστον σου ξαναλέω ότι εκπέμπει υγεία και αγωνιστική και διοικητική, οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα πετύχουμε αυτό το σκοπό μας, κατάλαβες. Όταν ήρθε εκείνη η κατοστάρα, εκείνη η σφαλιάρα από το Μαρούσι, ήταν η χειρή σφαλιάρα για όλους μας. Και μετά όμως το νερό μπήκε στα βλάκι. Μπήκε στα βλάκι, και τώρα μιλάμε σε έναν άνθρωπο που είναι και στη διοίκηση του μπάσκετ, πέρα από την ιδιότητά του ως γιατρός και κοντά στην ομάδα. Μπήκε στα βλάκι με τον ερχομό του νέου προπονητή και με τις δύο παρουσίες του Πολιτάρχου και του Ρουτκάουσκας, γιατί ενισχύθηκε το ρόστερ. Μπήκε στα βλάκι γιατί έγινε κάτι άλλο. Τι έχει αλλάξει, γιατί εκείνο το βράδυ λίγο του Σαββάτου ήμασταν όλοι, ναι, πάει η χρονιά και τελείωσε η χρονιά και φάγαμε 100 πόντους από το Μαρούσι και πού πάμε και ξέρεις ότι απογοήτευση. Η αποθέωση με την καταδίκη απέχουν ελάχιστα. Όπως και η επιτυχή, η νίκη από την ήττα επίσης ελάχιστα. Πολύ λίγο. Βλέπεις τι γίνεται στο ποδόσφαιρο, που πιστεύω ότι οι δυνατότητες υπάρχουν και από την πλευρά διοίκησης και αγωνιστικά, γιατί μιλάμε για παίκτες γνωσμένης αξίας στο ποδόσφαιρο. Άσχετα αν τα παιδιά, τα αποτελέσματα δεν τους έχουν βγει μέχρι στιγμής, δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει την αξία όλων αυτών των ποδοσφαιριστών. Δεν το δείχνουν όμως. Ναι. Δεν το δείχνουν. Δεν είναι ποδοσφαιριστές όμως που δεν τους ξέρουμε. Δεν είναι ποδοσφαιριστές που δεν έχουν δείξει την αξία τους. Οκ, για κάποιους χύψη λόγους η ομάδα δεν παίρνει τα αποτελέσματα. Το πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχει, και από την πλευρά της διοίκησης έχει γίνει ένα ρόστερ το οποίο, αν μη τι άλλο, δεν μπορεί να πεις ότι δεν πήρες παίκτες, έτσι δεν είναι. Ναι. Ναι, αλλά λοιπόν, το ίδιο πράγμα έχει γίνει και στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ γίνεται μια προσπάθεια, η οποία κατά τη γνώμη
του Προέδρου καταρχήν, έτσι, του κ. Δρακόπουλου, ήταν το καλύτερο δυνατό. Όταν όμως είσαι πάνω από αυτή την ομάδα, όταν έχεις λίγο γνώση και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να πλαισιώνουν την ομάδα και μπορούν να σε βοηθήσουν, τότε βάζεις στο τραπέζι τα συν και τα πλήν αυτού το τι έχεις πετύχει μέχρι τώρα και λες ότι χρειάζεται να προσθέσω κάτι ή να αφαιρέσω κάτι άλλο. Είναι ευχής έργων ότι υπάρχουν 2-3 άνθρωποι στην ομάδα φέτος οι οποίοι στηρίζουν πάρα πολύ την όλη προσπάθεια του Δρακόπουλου και μιλάω για τον Γιώργο τον Γιαννουζάκο, τον γενικό αρχηγό, αλλά και τον άνθρωπο ο οποίος είναι στην Αθήνα, τον Δημήτρη τον Καρβέλα, που είναι η τελευταία προσθήκη στην ομάδα. Ναι. Έτσι, δηλαδή όλες αυτές οι διορθωτικές κινήσεις δεν είναι κάτι φοβερό, δεν πήραμε κάποιους φοβερούς παίχτες, πήραμε τον Ρουτσκάουσκας, ο οποίος έτυχε κάποια αμφισβήτηση ότι δεν είναι ο σούπερ παίχτης όταν έφυγε από εμάς πρόπερση. Έτσι, και πήραμε έναν πολιτάρχο, τον οποίο δεν νομίζω ότι τον ξέραν πολλοί παίχτες, πολλοί άνθρωποι του μπάσκετ. Αν όχι πολλοί. Εμείς τον ξέραμε ως αντίπαλο, να, γιατί. Μπράβο, αυτό θέλω να σου πω. Δεν, όμως, δεν είπες ότι πήρανε, άμα παίρναμε τον, ξέρω εγώ, τον Μπαρτ, παραδείγματος χάρη, που θέλανε να πάρουν, θα λέγανε ότι πήραμε το μεγάλο όνομα. Εν πάση περιπτώσει, γίνανε κάποιες διορθωτικές κινήσεις μικρές. Και του προπονητή ήταν σημαντική. Αυτά είναι τα. Γι' αυτό σου είπα ότι απέχεις η ήττα από την νίκη και η επιβράβευση από την. Η επιτυχία από την αποτυχία απέχουν πολύ λίγο. Θέλει αυτό το κλικ για τον Ηρακλή να γίνει για να μπορέσουμε να το πετύχουμε και στα δυο τα τμήματα. Θεωρώ ότι είμαστε πιο κοντά στο ένα και λίγο πιο μακριά στο άλλο. Δεν χάθηκε τίποτα. Ούτε κερδίθηκε κάτι. Ούτε στο μπάσκετ έχουμε ανέβει. Ούτε στο ποδόσφαιρο έχει χαθεί η χρονιά. Στο ποδόσφαιρο με μείον 10 δεν μπορώ να συμφωνήσω τώρα. Όχι, δεν μπορείς να το πεις. Δεν μπορείς να το πεις με τίποτα όταν ένα πρωτάθλημα έχει 30 αγωνιστικές. Έχει, αλλά η ομάδα η χθεσινή δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Επιτρέψτε μου. Εντάξει, αυτό είναι το ειδικό. Η χθεσινή, έτσι. Αλλά θέλω να σου ξαναπώ, σου ξαναλέω ότι απέχεις πάρα πολύ λίγο. Δηλαδή, θεωρητικά, άμα κερδίσεις τις υπόλοιπες ομάδες, άμα και αρχίσεις να κερδίζεις, δεν θα μειώνουν οι βαθμοί. Ναι, αλλά κέρδισες 2 μάτς και ήρθες 3 και έχασες το Καραϊσκάκι. Δηλαδή. Δεν εμπνέει. Δεν εμπνέει. Τέλος πάντων. Εντάξει, όσο και να το συζητάμε. Ναι, το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω την άποψή σου ως φίλαθλος του Ηρακλή πέρα από δημοσιογράφος, έτσι, και την απογοήτευση η οποία είναι αποτυπωμένη στα πρόσωπα όλων μας. Αυτό θέλω να σου πω. Και εμείς είμαστε απογοητευμένοι και οι ίδιοι άνθρωποι που είναι εκεί μέσα είναι απογοητευμένοι. Άμα βλέπατε χθες πως ήταν ο Ηλίας ο Θοδωρίδης που καθότανε όρθιος μόνος του μπροστά από την κερκίδα των επισήμων, μόνος του στην κερκίδα εκεί χαμηλά, και πως τις αντιδράσεις του, εγώ θα έλεγα ο άνθρωπος θα πάθει κάτι, ας πούμε. Φαντάζομαι. Ναι, πως το ζούσε και πως προσπαθούσε. Δηλαδή δεν μπορείς να κατηγορήσεις, ξέρεις, έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί. Γι' αυτό ήμουν μερικές φορές και λίγο έτσι πιο προστατευτικός προς τον Δρακόπουλο, ας πούμε, στο μπάσκετ, γιατί βλέπεις ότι κάνει κινήσεις. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάθεται. Κατάλαβες, δεν επαναπάβεται. Όπως βλέπω ότι χθες αυτός ο άνθρωπος, ο Ηλίας ο Θοδωρής, δεν κάθισε. Δεν καθότανε. Και έλεγε, αμάν, τι να κάνουμε. Αν τον έβλεπες ότι δεν ικανοποιείται από αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι σίγουρα θα βρεθεί η λύση. Και έτσι πιστεύω λοιπόν να γίνει και στο μπάσκετ εξ αρχής και να ακολουθήσει και το ποδόσφαιρο. Όπως έκανε δηλαδή λίγο το μπάσκετ, κατάλαβες. Στο μπάσκετ δηλαδή καθίσαμε κάτω και τα βάλαμε. Υπήρχαν άνθρωποι, που σου ξαναείπα, αυτοί οι δύο άνθρωποι βοηθάνε πολύ στην ομάδα. Είμαστε το ίδιο team εδώ και πολλά χρόνια. Είναι δύσκολο, ξέρεις, να συγκρίνουμε τώρα τα δύο τμήματα. Και εγώ επειδή είμαι παρόν και στα δύο, βλέπεις ότι είναι ένα τμήμα το οποίο έχει τα ίδια στελέχη εδώ και 5 χρόνια στο μπάσκετ, εδώ και 4 μάλλον. Με κάποιες μικρές προθήκες. Αλλά η διοίκηση, οι άνθρωποι οι οποίοι είμαστε γύρω του, το ιατρικό team, το φυσιοθεραπευτικό team, ο φροντιστής, αυτά όλα είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Δεν αλλάζουν. Ναι. Το ποδόσφαιρο έχει αυτή τη στιγμή πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι μπήκανε φέτος. Πέρσι ήταν άλλοι, πρόπερσι ήταν άλλοι. Δεν υπάρχει χημεία τόσο καλά, εύκολα. Θα βρεθεί, έχουν γίνει θα βρεθεί και αυτή η χημεία. Θα προσπαθήσουν να τη βρούνε. Αλλά εδώ υπάρχει δεδομένη. Γι' αυτό πιστεύω ότι να πάνε όλα καλά και θα πάνε όλα καλά για να μπορέσουμε να κάνουμε. Έχουμε ένα προπονητή, έχουμε δύο προπονητές οι οποίοι είναι από το πρωί στο βράδυ στο γήπεδο. Δηλαδή, καλά είναι αυτά. Εγώ τα ακούω με απόλυτο σεβασμό, αλλά τα αποτελέσματα ξέρετε ότι είναι τα μόνα που μετρούν. Τα μόνα. Όταν μιλάμε για τον Ηρακλή, έτσι. Όταν μιλάμε για άλλους. Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς τα αποτελέσματα είναι τα μόνα που. Καλή επιτυχία, γιατρέ μου. Καλή επιτυχία με την νίκη την Τετάρτη. Θα γέρνει το Ιβανόφιο, να το ξέρετε. Μακάρι να έρθει όλος ο κόσμος στο γήπεδο και να το απολαύσουμε τουλάχιστον όλοι και να δούμε ένα καλό αγώνα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά, γεια. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Κλείνουμε γρήγορα και να δώσουμε σκυτάλη σε Γιάννη Γιαννούλη και Σταύρο Κόλκα στην εκπομπή Ντουέτο. Μείωσε ο Απόλλωνος Σμύρνης 2-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Να είστε καλά.